προετοιμασία στο επίπεδο που λέει ημερήσια διάταση. Ανάκληση μιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το οφείλατε εσείς. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όφειλαν να τοποθετηθούν επί του θέματος. Δεν συζητά σήμερα το σώμα για το τι είναι δημοδίαιτο ή τι δεν είναι δημοδίαιτο, αγαπητέ κύριε Κοπάδη. Αν θέλετε τιμολογική ανάλυση επί της λέξεως, να την κάνουμε. Αν θέλετε επί της ουσίας, ναι, είναι δημοδίαιτη. Και ξέρετε γιατί είναι δημοδίαιτη. Διότι από την 1η Σεπτεμβρίου που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, οι εισπράξεις του ΔΥΡΑΣ περιορίστηκαν σε αυτά που διεκδίκησε από παρελθόντα έτη ο αντιπρόεδρος και η πρόεδρος. Αυτά τα λεφτά έμεναν στο ταμείο του ΔΥΡΑΣ. Πήγα στο γραφείο μου για να βρω την κίνηση, την ημερήσια που έχω ζητήσει από όλες τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα της κίνησης του λογαριασμού τους, εισπράξεις, αποδόσεις, καταθέσεις κλπ. Δεν είχα τη δυνατότητα να τα βρω. Αν τα έβρισκα, θα βλέπω ότι είναι μηδενικές πλην των ημερών αυτών που ο αντιπρόεδρος κυρίως και η πρόεδρος ασχολήθηκαν. Αυτό σημαίνει δημοδίαιτος υπάλληλος σε μια επιχείρηση που από το καταστατικό της λέει ότι πρέπει να είναι αυτοσυντηρούμενη. Από το καταστατικό της, από εδρύς όχθες, εκτός και αν δεν το διαβάσατε. Εκτός και αν δεν το έχει διαβάσει ο κ. Καλούδης, ο οποίος το συνέταξε και ο οποίος θέλει να συμπτύξουμε επιτροπή για να συζητήσουμε. Και μπορεί να μου πει ο κ. Προμήθης να μην μπορώ το δάκτυλο, αλλά πρέπει να δείχνω και κάποιους ανθρώπους. Με το καθήκον μου τώρα. Και εγώ οφείλω να κάνω το καθήκον μου απέναντι στην κοινωνία. Το καταστατικό του ΔΥΡΑΣ, στο πρώτο του άρθρο λέει αυτό. Ότι ο σταθμός πρέπει να έχει έσοδα. Η επιχείρηση πρέπει να έχει έσοδα. Αναρωτηθήκατε 4 χρόνια, κύριε Κοπάλη ως πλειοψηφία και κυρία Ρούφα ως πλειοψηφία και κύριε Πι, τι έσοδα είχαν και πόσες φορές από το 2011 και μετά ο προκάτοχός μου παρακαλούσε προκειμένου να κρυθούν τα επιδόματα, τα ετάλματα. Παρακαλούσε ο άνθρωπος. Και το έχει δηλώσει στην πρώτη συνεδρίαση. Αλλά θέλετε να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε απλώς μέχρι τις 5 το πρωί. Για να δούμε όλους εσάς απέναντι που κόπτεστε περί των εργαζομένων, κυρία Κική, κυρία Μαχρή, τι προτείνεται για τους εργαζόμενους. Σήμερα λοιπόν συζητούμε για μια απόφαση τι. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, σας υπενθυμίσω και στον πρόεδρο που κρατά τη διαδικασία, σήμερα πρέπει να συζητήσει για την ανάκληση της αποφάσεως, δια της οποίας κατόπιν υποδείξεως του Ελεκτρικού Συνεδρίου πρέπει να τροποποιήσουμε το καταστατικό περιλαμβανομένου μέσα στο καταστατικό τη λέξη τηλεόραση που δεν περιλαμβάνεται ποτέ. Δεν είχε τηλεόραση ο Δήμος της ΚΟΠ κατά το καταστατικό. Είναι έτσι κύριε Καλούδη που φτιάξατε το καταστατικό. Είναι έτσι κύριε Καλούδη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο. Να αλλάξουμε την απόφαση και να βάλουμε μέσα την τηλεόραση. Και το βάλαμε στη συνεδρία τη ΚΕΠΑ τη Αντιμάχια. Και βεβαίως είπαμε ότι το πρωταρχικό στόχος αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι ότι το μέσο δεν θα κλείσει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όσο και αν κάποιοι των εργαζομένων προσπαθούν να εξωτήσουν το μέσο να κλείσει αυτό το μέσο. Γιατί πολύ σωστά είπε ο κ. Κοπάδης, είναι ισχυρή φωνή της ΚΟΠ. Είναι το μέσο δια του οποίου κάποιοι, μετά από το σπρόξιμο του Διοικητικού Συμβουλίου, των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, παρήγαγε κάποιες ειδήσεις, και αντέγραφαν και κάποια μέσα ενημέρωση που και σήμερα υπάρχουν και μας καταγράφουν. Αν ήταν τηλεόραση, δεν θα ήταν εδώ σήμερα. Θα τα κατέγραφαν από τηλεοράσεως. Για να ενημερώνουμε και τους απέναντι δεξιών και αριστερών καθήκοντες δημοσιογράφους, οι οποίοι από τότε που σταμάτησε τηλεόραση εδώ. Τι λέει λοιπόν το καταστατικό, πρέπει να τροποποιηθεί και να μπει τηλεόραση. Και μπήκε τηλεόραση. Και πήγε στην περιφέρεια. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε και κουβαδικά. Δεν σας τα είπα ποτέ. Σας είπαν ότι η περιφέρεια το επέστρεψε. Ότι δεν μπορεί να μπει αυτό μέσα. Η τηλεόραση. Και ποιος με ρύμνησε για να γίνει αυτό. Μην μου πείτε ο κύριος Καμαντερός, γιατί ο κύριος Καμαντερός τη Μεγάλη Πέμπτη έλεγε ότι μέχρι την καθαρά την Δευτέρα του Πάσχα θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα πάρουμε λεφτά. Τα έλεγε ο κύριος Καμαντερός στους εργαζόμενους. Ακόμα τα λέει. Ο κ. Καμαντερός έκανε ερώτηση στον Υπουργό γιατί δεν εγκριθήκε ο προϋπολογισμός. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ο προϋπολογισμός είχε εγκριθεί. Αυτά είχε.
ήξερε, αυτά ρώτησε. Η κυρία Μακρύ λέει, σε ποιο κωδικό είναι καταγεγραμμένα. Δεν έχετε αντιληφθεί, κυρία Μακρύ, 8 χρόνια δημοτική σύμβουλο, ότι ο Μιράτ δεν έχει κωδικού στο Δήμο για να παίρνει μισθοδοσίε. Αλλά έχει ένα κωδικό μόνο τη χρηματοδοτήσεω και η μισθοδοσία γίνεται από το νομικό πρόσωπο. Αυτό δεν το έχετε αντιληφθεί 4 χρόνια, 8 χρόνια δημοτική σύμβουλο. Πώ έρχεστε εδώ προετοίμαστε, εσεί συνήθω έρχεστε προετοιμασμένοι. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τη μισθοδοσία του Δήμου, μισθοδοσία του Δηρά. Ο Δηρά μισθοδοτείται μέσω τη υπηρεσία τη δική του, εκ τη επιχορηγήσεω και εκ των εισόδων που πρέπει να έχει και που δεν έχει. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να τροποποιήσουμε το καταστατικό του τρόπο που είσαμε. Ποιο έκανε παρέμβαση για να αλλάξει το καταστατικό. Νομική υπηρεσία έχει κάνει ερωτήματα, δεν τάκτε, και αν δεν σα έδωσε η κυρία Πρόεδρο, δεν τα έχει μαζί, θα τα δώσω εγώ. Εμεί κάναμε ερωτήματα. Μα σημαίνει τροφή στο Υπουργείο για να απαντήσει το Υπουργείο και να πει αυτά που είπε. Και τι είπε το Υπουργείο, κύριοι συνάδελφοι. Ότι το καταστατικό όπως το τροποποιήσατε είναι λάθος. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε να σέρνεται και να σαπίσει η υπόθεση. Ποια υπόθεση. Των ανθρώπων που προσπαθούν να καταστρέψουν το μέσο. Αυτόν οι οποίοι προχώρησαν σε επίσκεψη ενώ η επιχείρηση ουδέποτε ήταν αρνητική απέναντι στις υποχρεώσεις της. Μέχρι και τότε που δεν είχε λεφτά η επιχείρηση μοίραζε λεφτά έναντι μισθών. Γι' αυτό και έχασαν τα ασφαλιστικά μέτρα και τα γράφει κάποιον. Που έκαναν. Αλλά κάποιοι καθοδηγούν τους εργαζόμενους, είτε αυτοί που είναι σύνοες ή είναι άνοες, δεν αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα. Εμείς λοιπόν εδώ που μπήκατε στη διαδικασία, ή θα μετροποιήσουμε ένα καταστατικό το οποίο εμείς παλεύουμε ως Δημοτική Αρχή για να κατοχυρώσουμε, αν μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τους εργαζόμενους. Αν μπορέσουμε. Δεν υπάρχει πουθενά, αγαπητή κυρία Μακρύ, νομοθεσία που να λέει ότι οι ειδικού σκοπού επιχειρήσεις μπορούν να μεταφερθούν στο Δήμο είτε λιόμενη η επιχείρηση είτε συνεδρία δημοτική κινητικότητα. Διότι αν υπήρχε αυτό στοιχειοδό στον νόμο, κάποιοι θα είχαν επιλέξει να έρθουν στο Δήμο ή θα τους πείθαμε να έρθουν στο Δήμο για να μειωθεί το κοδοξορόγιο του Ιδηράς. Ή κάποιοι από το Δήμο θα πήγαιναν στη ΔΕΙΑ και κάποιοι από τη ΔΕΙΑ θα πούσαν στο Δήμο. Τα ξέρετε αυτά κύριε συνάδελφε της πλειοψηφίας. Τα ξέρετε κύριε Παδούλη, μόνο εσείς τα ξέρετε όμως. Μόνο εσείς τα ξέρετε, διότι κάποιοι φαίνεται ότι τα αρνούν ή θέλουν να τα αρνούν. Εδώ λοιπόν έχουμε τροποποίηση καταστατικού, ξαναλέω. Πού θα τροποποιηθεί το καταστατικό. Έχετε αντιληφθεί που θα τροποποιηθεί το καταστατικό. Για να καταλάβω δηλαδή. Για πέστε μου τις μειοψηφίες που λέτε όσα είπατε πριν και δεν τοποθετηθήκατε επί του θέματος στο οποίο όφιλε ο πρόεδρος σας φέρει και να συζητήσετε. Αλλά σας άκουσε και λέγατε διάφορα για να πει ο κάθε μικρασμένος στον πόνο του. Το ερώτημα λοιπόν της περιφέρειας είναι ότι επεστράφει της αποκεντρωμένης διοίκησης ότι επεστράφει πίσω. Διότι δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση. Και κάναμε ολόκληρη μάχη στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να υπάρξει τροποποίηση. Και ήρθε η έγκριση του Υπουργείου προς την περιφέρεια. Ότι δύναται να γίνει τροποποίηση. Πώς όμως δύναται να γίνει τροποποίηση. Γιατί σε κάθε τροποποίηση καταστατικού ή καταστατικό που τη συντάσσει ένα νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση του Δήμου θα πρέπει να φαίνεται, ακούστε κύριε συνάδελφοι, κύριε Μακρύ, κύριε Φάκου που μιλήσετε, κύριε Κομπάτη, η δαπάνη που προκαλείται εις βάρος του Δήμου. Αυτό το αντιλαμβάνεστε. Εσείς σήμερα ως σώμα, διότι παραπάνω εγώ δεν ψηφίζω, έρχεστε να ακυρώσουμε την προηγούμενη απόφαση που πήραμε για να κάνουμε την τροποποίηση και να προχωρήσουμε στην επόμενη λέγοντας αν προκαλείται δαπάνη υπέρ ή κατά του Δήμου. Κατά του Δήμου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η δεύτερη απόφαση που θα πάρετε μετά. Την έχετε μελετήσει, την έχετε συζητήσει. Άρα λοιπόν το πρώτο, ούτως ή άλλως πρέπει να το ψηφίσετε. Αντιλαμβάνομαι ότι αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να το ψηφίσετε. Την ανάκληση της προηγούμενης αποφάσεως. Διότι αν δεν την ψηφίσετε εσείς, δεν θα την ψηφίσουμε κι εμείς. Την ανάκληση της προηγούμενης αποφάσεως. Και μη ανακληθήσεις της αποφάσεως, μη ανακληρωμένης της αποφάσεως, το λέω καλά κύριε Παπλίδη. Έτσι. Δεν προχωρά τίποτα. Και βεβαίως όλοι περιμένετε να ακούσετε τι θα γίνει. Ανάκληση της αποφάσεως. Αυτό πρέπει να ψηφίσουμε το σώμα. Και μετά θα έρθουμε στη νέα απόφαση, στην επόμενη. Στην οποία θα πρέπει να πούμε τι θα τροποποιήσουμε. Και τι θα προσθέσουμε και θα αφαιρέσουμε. Το είδατε τι προσθέτουμε και τι αφαιρούμε. Ή γενικώς και αορίστως μιλάτε.
Διότι αν παραμένει το καταστατικό και επιμένουμε εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να βγουν και τα 150 χιλιάρικα. Και ποιος εγκαλεί τη δημοτική αρχή για το αν θέλει να δώσει τα λεφτά? Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εγκαλούν τη δημοτική αρχή, όχι αυτή εδώ, και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και τις προηγούμενες. Το κεφάλι μας κόβαμε, εμείς το κόβαμε το κεφάλι μας και το βάζαμε στον τορμά. Στον τορμά. Ο Φάχος, ο Καΐσαλης, ο Κυρίτσης, ο Καΐσαλης και ξανά ο Κυρίτσης. Και το βάζουμε στον τορμά διότι εμείς συγκοράζουμε το ένταλμα. Που απαγορεύεται. 12, 11, 12, 13, 14 τα εντάγματα πάνε και έρχονται. Και παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, όπως έκανα και εγώ το Δεκέμβριο, για να πει το τελευταίο ένταγμα των 50.000 ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν τα δεδομένα μέχρι τότε. Τα δεν τα λέτε όμως. Σήμερα λοιπόν η απόφαση που πρέπει να ψηφίσουμε για να τοποθετηθούμε στο επόμενο, και εκεί θα έπρεπε να τοποθετηθείτε και να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Τώρα τα είπατε, δεν χρειάζεται να ξαναπείτε. Ξαναπείτε να τα πεδώσουμε. Είπαμε μέχρι τις 5 το πρωί εδώ θα είμαστε. Για την ανάκληση. Θέμα λοιπόν, ανάκληση της τάδε αποφάσεως προκειμένου να διορθωθεί σύμφωνα με αυτά που λέει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι ή όχι. Ψηφοφορία. Ευχαριστούμε.